Στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξανδρούπολη έγινε η πρώτη Θεία Λειτουργία του 2014, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ανθίμου. Παρά το κρύο, ο ναός γέμισε από εκατοντάδες πιστούς, μεταξύ των οποίων αρκετοί αιρετοί και στελέχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, που υποδέχτηκαν το νέο έτος με κατάνοιξη και πίστη. Ασφικτικά γεμάτος ήταν ο ναός του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξανδρούπολη στην πρώτη Θεία Λειτουργία για το 2014. Παρά το κρύο, εκατοντάδες πιστοί γέμισαν τον ναό, κοινώνησαν και παρακολούθησαν με κατάνοιξη τη λειτουργία στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Επειδή ο Θεός μας αγαπά, μας δίδει τη δυνατότητα και μόνοι μας να κουραστούμε, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να προγραμματίσουμε, να σκεφτούμε τρόπους και μεθόδους προκειμένου, εξυπηρετώντας τους συνανθρώπους μας, να βοηθήσουμε ολόκληρη την κοινωνία μας. Γιατί όταν οι συνάνθρωποι μας πάσχουν και είναι αδύναμοι, τότε ολόκληρη η κοινωνία παίρνει την κατοφέρεια. Εύχομαι στην πατρίδα μας να κουραστούμε όλοι ώστε να την ανορθώσουμε στο βάθρο που της αξίζει. Εύχομαι στις οικογένειες όλων υγεία και δύναμη, ευλογία και χαρά. Στις ψυχές του καθενός μας γαλήνη, ηρεμία και ανάπαυση. Και όλα να είναι σε όλους καλά και ευλογημένα, με υγεία και δύναμη. Χρόνια πολλά να ζήσετε. Ευχές για χρόνια πολλά και για μια δημιουργική χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να αλλάξουμε ψυχολογία και να προσπαθήσουμε να αποτινάξουμε το ζυγό της οικονομικής κρίσης, έστειλαν και βουλευτές του Νομού Εύρου που βρέθηκαν στο ναό του Αγίου Βασιλείου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Η χρονιά αυτή εύχομαι να είναι γεμάτη υγεία και πάνω απ' όλα προκοπή για τον τόπο μας. Πιστεύω ότι σε αυτή τη χρονιά οι κόποι του ελληνικού λαού θα αποδώσουν και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Είναι κάτι το οποίο το ευχόμαστε και το πιστεύουμε. Καλή χρονιά και σε αυτούς που γιορτάζουν χρόνια πολλά. Καταρχήν χρόνια πολλά και να είναι ευτυχισμένο για όλους ο καινούριος χρόνος και να πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε το 2014 να κάνουμε ένα νέο αισιόδοξο ξεκίνημα. Να αλλάξει η ψυχολογία μας. Χρόνια πολλά. Τις θερμότερες ευχές του για ένα νέο έτος, κατά το οποίο η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα διεκδικήσει ακόμη περισσότερα και θα φτάσει ψηλότερα, έστειλαν τόσο ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, όσο και στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την ευχή που θέλω να στείλω και το λέω με σεντόρια φωνή είναι το 2014 είναι η τακτική αδύρυτη εθνική ανάγκη να υπάρξει εθνική συνεννόηση. Αυτό που πράξαμε στην περιφέρεια, να έχουμε έναν διάβλο επικοινωνία στον ενιαίο λόγο και μια εξαιρετική θεσμική συνεργασία, είναι το κάλεσμα να πράξουν και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους συντοπίτες μας, όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εύχομαι το 2014 να μας βρει πιο αλληλέγγυους στην κοινωνία, με μεγαλύτερη ανθρωπιά, με πίστη στις δυνάμεις μας και επιτέλους να αισθανθούμε την ελπίδα που πρέπει για να πάμε μπροστά μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζει η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και πάλι. Τις θερμότερες ευχές μου σε όλους τους δημότες της πόλης, σε όλους τους ευρύτες, σε όλους τους θρακιώτες. Εύχομαι καινούργια χρονιά να φέρει ατομική υγεία, ευημερία στον τόπο μας και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι η χρονιά που πέρασε να μην επαναληφθεί, να έχουμε καλύτερες μέρες και γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Χρόνια πολλά. Ρεβεγιόν και αλλαγή χρονιά στα νυχτερινά μαγαζιά της Αλεξανδρούπολης επέλεξαν να κάνουν πολύ μετά το καθιερωμένο ορταστικό τραπέζι. Τα μπουζούκια και τα κλάμπα στην πλειοψηφία τους γέμισαν ασφικτικά από κόσμο μέχρι το πρωί. Οι τιμές του Ρεβεγιόν φέτος ήταν μάλλον προσιτές για περισσότερους, αφού δεν ξεπερνούσε τα 30 ευρώ κατά άτομο με το φαγητό. Ενώ η τιμή της φιάλης στα μπουζούκια κυμαινόταν γύρω στα 100 ευρώ. Στα κλαμπ και τις καφετέρειες οι τιμές ήταν αντίστοιχες με όλες τις καθημερινές.